Θα μπορούσατε να μας διηγηθείτε την ιστορία σας, πώς ξεκινήσατε, αλλά και τους λόγους που σας ώθησαν στο να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση? Ήξερα από μικρή ότι ήθελα να ασχοληθώ με δύο πράγματα. Το ένα είναι να βοηθώ τους ανθρώπους να απολαμβάνουν την υγεία τους και κατ' επέκταση τη ζωή τους και να έχω επιχείρηση. Ξεκίνησα ως ελεύθερος επαγγελματίας το 2006. Το 2009 ήμουν συνιδιοκτήτρια σχολής χορού ως το 2014 και από το 2016 είμαι η Managing Director του εκπαιδευτικού οργανισμού Dynamic Equilibrium System. Στην DES, λοιπόν, έχω τη μεγάλη χαρά να συνεργάζομαι με έναν οραματιστή, πρωτοπόρο και πολυπράγων επαγγελματία, τον Νίκο Φραγκιά, και έτσι έχουμε δημιουργήσει μια καινοτόμο επιχειρηματική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέχοντας εκπαίδευση, συμβουλευτική, business interventions, ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας τόσο σε ιδιώτες όσο και σε οργανισμούς. Ποιος θεωρείτε πως σας παρήχε τη μεγαλύτερη υποστήριξη? Στην πορεία της επαγγελματικής μου διαδρομής έχω συναντήσει ιδιαίτερους ανθρώπους που με ενέπνευσαν, με όθησαν, με ανάγκασαν αν θέλεις να οριμάσω και τελικά να γίνω αυτή που πάντα ήθελα να γίνω. Φυσικά, αυτή είναι μια διαδικασία η οποία δεν τελειώνει ποτέ και μέχρι στιγμής οι μέντορες και δάσκαλοι μου όπως και η οικογένειά μου μου παρέχουν την υποστήριξη που χρειαζόμουν για να ανθίσω. Τα τελευταία χρόνια ο μεγαλύτερος δάσκαλος και μέντορας είναι ο συνεργάτης μου, ο οποίος με οθεί να γίνομαι όλο και καλύτερη, επιμένοντας ταυτόχρονα να κρατάω τη γυναικεία μου φύση στην έκφραση της εργασίας μας. Γι' αυτό είμαι ευγνώμων και τον λατρεύω. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες, αλλά και οι φόβοι που αντιμετωπίσατε όταν οργανώνατε και σχεδιάζατε τη δική σας επιχείρηση? Η αρχική μου φόβη και δυσκολίες ήταν εάν θα ευοδοθούν οι συνεργασίες που έκανα, εάν έχω αρκετούς πόρους οικονομικούς κυρίως για να αντέξω οποιοδήποτε setback ή ότι δεν γνωρίζω αρκετά πράγματα για το στήσιμο μιας επιχείρησης. Όμως, ήξερα ότι έχω όλες τις ικανότητες που χρειάζομαι και ό,τι άλλο θα χρειαζόμουν θα το έβρισκα. Έχω αυτό το άσβεστο πάθος μέσα μου, ότι είμαστε ικανοί για οτιδήποτε θελήσουμε πολύ. Σε αυτή τη φάση, στην DES, βρισκόμαστε σε μία διαδικασία στρατηγικού επαναπρογραμματισμού, λόγω της παγκόσμιας ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, τόσο σε επιχειρηματικό περιβάλλον ανάπτυξης στελεχών, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Εδώ θα πρέπει να πω ότι πλέον είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που σεβόμαστε ο ένας τις ικανότητες, τις ιδιαιτερότητες, τα ταλέντα και την ελευθερία του άλλου. Και αυτό κάνει τη συνεργασία μας πιο βαθιά και ικανοποιητική. Επομένως, εδώ, σε σχέση με το παρελθόν, αλλάζουν οι σκέψεις και γίνομαι ακόμα πιο ενσυνείδητη για τις επιλογές και τις επόμενες κινήσεις μας, μιας που δεν θα επηρεάσουν μόνο εμένα, αλλά και όλη την ομάδα. Βέβαια, αυτό το κάνει ακόμα πιο challenging και συναρπαστικό. Ποιο από τα επιτεύγματά σας κάνει να νιώθετε τη μεγαλύτερη υπερηφάνεια? Έμεσα ή άμεσα, νιώθω ικανοποιημένη από όλη την επαγγελματική μου πορεία, μιας που όλα τα βήματα που έχω κάνει μέχρι στιγμής με έφεραν εδώ, που θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο ωραίες και όριμες επαγγελματικές μου φάσεις ζωής. Τα περισσότερα επιτεύγματα που θυμάμαι τα τελευταία χρόνια είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Αυτές όμως οι στιγμές που έχω πιο κοντά στην καρδιά μου, ως ατομική επιτυχία, είναι δύο παρουσιάσεις που έχω κάνει σε συνέδρια, ένα παγκόσμιο και ένα πανελλήνιο, με μια ιδιότητα και ένα θέμα που δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ στο παρελθόν, στον τομέα των επαγγελματιών υγείας. Θα μπορούσατε να δώσετε κάποιες συμβουλές σε νέες γυναίκες που ονειρεύονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση? Αρχικά θα έλεγα να πιστέψετε ότι μπορείτε να το κάνετε. Και ταυτόχρονα ότι είστε απόλυτα ικανές να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε πρόκληση ή δυσκολία εμφανιστεί. Επίσης, κυρίες μου, ας φύγουμε λίγο από τα στερεότυπα και τις κοινωνικές συμβάσεις. Η ισχύς είναι στην έξυπνη ένωση δυνάμεων. Οι κατάλληλες συνεργασίες είναι απαραίτητες εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε πετυχημένες επιχειρήσεις. Το One Woman Show δεν θα λειτουργήσει και σίγουρα θα μας κάνει δυστυχισμένες, αγχώδεις και νευρωτικές, γιατί πολύ απλά είμαστε υπέροχα πολύπλευρα πλάσματα που χρειάζεται να αναπτύσσουμε και να λειτουργούμε μέσα από όλους μας τους ρόλους.
ως επιχειρηματίες, ως μαμάδες, ως σύντροφοι, ως ερωμένες, ως κόρες, ως φίλες κτλ. Τέλος, αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι να επενδύσετε χρόνο και πόρους για τη δική σας ανάπτυξη, προσωπική εξέλιξη και εκπαίδευση. Το επιχειρήν απαιτεί αυτογνωσία, απαιτεί σαφή καθορισμό ορίων, σκληρή εργασία και την ικανότητα να παράγουμε και να παίρνουμε ρίσκα. Ταυτόχρονα, θέλει μεγάλη καρδιά, ενσυναίσθηση και πάθος για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Επομένως, η δυναμική ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις εξωτερικές δυνάμεις είναι αυτή που θα φέρει την εξωτερική επιτυχία που ονειρεύεστε.